Μία ομάδα η οποία είναι νεοφώτιστη στην κατηγορία, την έχει οδηγήσει σε ήρεμα νερά, δηλαδή σε μία πορεία που δείχνει ήδη ότι η χρονιά ήδη φαίνεται πετυχημένη. Τον Ατσαλένιο. Ναι, πραγματικά. Συνάντησα πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, πολύ καλό ρόστερ στην ομάδα. Συνάντησα συνθήκες που μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου άνετα, χωρίς να υπάρχει πίεση, χωρίς να υπάρχει αναστάτωση, χωρίς να υπάρχουν αλλαγές στόχων. Κάτι που αυτό βοηθάει τον προπονητή. Οπότε γι' αυτό και πιστεύω ότι το πρώτο μισό ήταν πολύ πολύ επιτυχημένο. Και από εκεί και πέρα, σίγουρα, επειδή σε ξέρουμε και σαν άνθρωπο, είσαι και τελειομανής, θέλεις πάντα το καλύτερο, νομίζω ότι εκτός του καλού είναι το καλύτερο. Θέλετε να πάτε πιο ψηλά ακόμα. Σίγουρα, δεν αναπαυόμαστε με τους 30 βαθμούς του πρώτου γύρου. Όσους πήραμε στον πρώτο, θέλω να πάρουμε και στο δεύτερο, όσο μπορούμε. Σίγουρα είναι δύσκολες καταστάσεις. Σίγουρα τα παιχνίδια θα είναι πολύ πιο δύσκολα τώρα, γιατί η πίεση των βαθμών για όλες τις ομάδες είναι πιο μεγάλες. Οπότε θέλει πολύ προσοχή στο δεύτερο γύρο. Το γεγονός ότι στον όμιλό σας θεωρείται δυσκολότερο στην τρίτη εθνική υπήρχαν ομάδες με τέτοια brand name όπως ο Απόλλωνος, Βίρνης, ο Πανιώνιος, ο Εθνικός, σε φόβιζε καθόλου σε εισαγωγικά έχοντας μια ομάδα νεοφώτιση απέναντί τους? Σίγουρα, όταν έχεις αυτά τα ονόματα που έχουν παίξει αυτοί οι σύλλογοι στην Αλφα Εθνική, σίγουρα σε προβληματίζει, δεν σε φοβίζει. Από εκεί και μετά κοιτάς την ομάδα σου και καθαρά μόνο την ομάδα σου, ώστε να μπορείς να ανταπεξέλθει σε ένα πολύ δύσκολο όμιλο, όπως είναι αυτός ο δικός μας, τον τέταρτος όμιλος. Από εκεί και μετά σου είπα, έχω εμπιστοσύνη πάρα πολύ στα παιδιά, γιατί είναι πάρα πολύ καλοί ποδοσφαιριστές και πιστεύω ότι μπορούμε να φτάσουμε ακόμα και πιο ψηλά. Ο Κώστας Φραντζέσκος τι θέλει να αφήσει πίσω του? Για παράδειγμα στον Όφη άφησε μια στάμπα, σε θυμούνται όλοι ως ένα από τους σημαντικότερους παίκτες στην νεότερη ιστορία της ομάδας. Σε αυτή την ομάδα εδώ, τι θέλεις να αφήσεις σαν προπονητής, να είσαι περήφανος να έχει μείνει? Κοίταξε, η στόχη δεν είναι για ένα και δύο χρόνια. Δεν ξέρεις όμως πώς θα σου έρθει στη ζωή το παραπάνω βήμα ή κάτι άλλο. Από εκεί και μετά, το τι θες να αφήσεις σε μια ομάδα. Θες να αφήσεις σε μια ομάδα ότι έκανες καλά τη δουλειά σου, προσπάθησες για αυτόν τον σύλλογο που σε εμπιστεύτηκε, τους ανθρώπους, και αν μη τι άλλο, να μπορεί να βαδίσει ο σύλλογος σε ένα σκαλί πιο πάνω, δηλαδή να υπάρχει μια στέρεα βάση. Αν κάποιος προπονητής έρχεται σε ένα σύλλογο, θέλει να μείνει ότι ήταν, για μένα μιλάω προσωπικά, ότι θέλω να είναι ότι πέρασε ο Κώστας και ήταν δίκαιος σε αυτό που έκανε. Αυτός είναι ο πρώτος μου στόχος.